Κύριε Γκορφόπουλε, για να σα δούμε λίγο Έχουμε και να δούμε και το χάρτη. Για ελάτε, αν είναι εύκολο να δούμε το χάρτη του Κιέβου και τι μάχε που γίνονται ε, πέρα του Κιέβου, καταρχήν το Αντόνοφ το ελέγχουν. Δεν ελέγχουν όμω ακόμη το κέντρο του Κιέβου. Ε, εκεί όπου θέλει ο Πούτιν, εδώ και, είμαστε. Και, και θα είναι, Προεδρικό, και, μέγαρο κλπ. Και, και, και θα είναι δύσκολο. Δηλαδή. δηλαδή, εδώ το κατέλαβαν αυτό διότι χρησιμοποίησαν αεροπορικά μέσα Μάλιστα. και στρατεύματα. Μάλιστα. Εδώ όμω που είναι κατοικημένε περιοχέ, πυκνό κατοικημένε περιοχέ. Αντάρτικο. Εκτό από το Αντάρτικο, η χρησιμοποίηση αεροπορικών μέσων και να πλήττουν στόχους όπου υπάρχουν άμαχοι, ναι. πάνε, για ανθρώπινα, για, πάνε με τη διεθνή αμνηστία για για Ότι σκοτώνουν αμάχου. Μισό λεπτό. Πάμε στήθο με στήθο τώρα έξω από το Κίεβο. Ε, ε, ο, οπωσδήποτε. Διότι δεν έχουν μπει. Μπαίνουν μέσα με στρατεύματα του στρατού ξηρά. Και... Άρα εκεί γίνονται οδομαχίε. Οι οδομαχίε αυτέ σε ένα τακτικό στρατό είναι πολύ δύσκολε. Δεν είναι εύκολε. Είναι το δυσκολότερο πράγμα. Για να... Το Μάλιστα. Αντάρτικο μέσα Μάλιστα. στην πόλη Μάλιστα. είναι το δυσκολότερο για ένα τακτικό στρατό. Δεν είναι εκπαιδευμένο. Το ότι μπορεί να πηγαίνουν κάποιε μονάδε. Ε, ειδικών δυνάμεων Μάλιστα. μπροστά, σαν εμπροστοφυλακή, αυτό δεν σώνει τους Ρώσους, διότι ο Ζελένσκι έκανε ένα έξυπνο. Έδωσε όπλα σε όλο τον κόσμο. Και του λέει βγες έξω. Και του λέει όπλα, πάρε και όπου δεις Ρώσο, ρίξε. Αντιλαμβάνεστε φίλε και φίλοι ότι η παρέλαση που ήθελε να κάνει σήμερα ο Πούτιν φαίνεται ότι βρίσκει δυσκολίε απέναντι στον, στην αντίσταση που έχει δημιουργήσει ο Ουκρανικό λαό. Αλλά, κύριε Κολφόπουλε, τι είναι αυτό το καινούργιο όπλο το οποίο εμφάνισε το θερμοβαρικό. Αυτό λέει καταστρέφει και πάει, πέντε, να το, πάει ναι. πέντε... χιλιόμετρα, πέντε μίλια μακριά και τα κάνει όλα Για να το κάνουμε σκόνη. πολύ απλά. Έλατε. Για να το κάνουμε πολύ απλά είναι μία εξέλιξη των, βον, των, βολ, των, βοβών. των, βοβών. να Αυτό. Ναι. Αλλά, αλλά με πολλά άλλα έξυπνα χαρακτηριστικά. Μισό. Είναι το προστάδιο των πυρηνικών αυτό. Ε, όχι ακριβώ. Αλλά... Το πυρηνικό, πάμε αλλού. Είναι, είναι πριν και από την υδρογονοβόμβα, είναι πριν από πολλά πράγματα. Είναι μια εξέλιξη μια ναπάλμ, έξυπνη ναπάλμ. Να το πω πολύ απλά, να το καταλάβει ο κόσμο. Αυτό δημιουργεί. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να πέσει σε κατοικημένη περιοχή. Τότε πάμε για εγκλήματα πολέμου. Αρχίζουν Α, άλλα θέματα. Ο Πούτιν, ήδη ναι. η, Διεθ, η Διεθνή Αμνηστία εχθέ. Ναι, η έμιξα... Daily Mail το ανεκάλυψε. Η, η Daily Mail το Βέκαν ανεκάλυψε, το ανεκάλυψε διότι, διότι υπήρξαν ε, βίντεο από, ε, από Ουκρανού τα οποία ψάχναν να βρουν τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το ανεκάλυψε η Daily Mail, το ανεκάλυψαν οι μυστικέ υπηρεσίε. Και η Διεθνή Αμνηστία βγήκε και είπε ότι εδώ Έχουμε θέμα. προχωράμε Ακριβώς. για σε εγκλήματα πολέμου. Ευχαριστώ, Ναύαρχε.